Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Ντέμπη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα έχουμε στήσει ένα σκηνικό εδώ, λίγο διαφορετικό από τις άλλες φορές, γιατί θα είναι και τελείως διαφορετικό αυτό που θα σας δείξω σήμερα. Όχι εγώ, άλλος θα σας δείξει. Και σήμερα λοιπόν θα σας παρουσιάσω τον κύριο Δημήτρη Παρδάκη, με τον οποίο τον γνώρισα πρόσφατα. Δέσαμε πάρα πολύ, είναι φοβερός τυπάκος. Είναι ζωγράφος, κάνει και άλλα πράγματα, τα οποία θα σας τα πω τώρα. Ξεκινήσαμε συνεργασία λοιπόν στο εργαστήρι και κάνουμε σεμινάρια ζωγραφικής, τα οποία θα τα προεκτείνουμε και σε διαδικτυακά μαθήματα, γιατί φτιάχνει πολύ ωραία πράγματα και πρέπει να τα μοιραστούμε μαζί σας. Σήμερα όμως θα μας δείξει PowerTex. Καλύτερα να μας τα πει ο ίδιος, γιατί είμαι ανίδεη τελείως, δεν το έχουμε καθόλου. Λοιπόν, κοιτάω κάτω, γιατί έχει εδώ ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν έχω ιδέα τι είναι. Οπότε θα έρθει ο Δημήτρης. Έλα, Δημήτρη. Μην τρέπεσαι, Δημήτρη. Ο κύριος Δημήτρης Παρδάκης. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ, κυρία μου, πάρα πολύ για την παρουσίαση. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και να μάθουμε. Θα μάθω κι εγώ, γιατί δεν έχω ιδέα τι είναι αυτά. Έτσι. Πάνω απ' όλα, κάνουμε αυτό που μας αρέσει για να περνάμε καλά. Ψυχοθεραπεία, μαθαίνουμε μέσα από αυτό και δημιουργούμε. Σήμερα θα ξεκινήσουμε μια εισαγωγή για το PowerTex, με το PowerTex. Το PowerTex είναι ένα υλικό που έχει πάρα πολλές δυνατότητες, μάλλον είναι μια σειρά προϊόντων, με το οποίο μπορούμε από το να σκληρύνουμε απλά ένα ύφασμα και να δημιουργήσουμε κάτι. Το οποίο το ξέρουμε πάνω κάτω, το έχουμε κάνει πολύ. Το ξέρω. Εμείς θα κάνουμε κάτι πιο. Ναι. Πιο. Να ξεφύγουμε λίγο. Πιο. Να κάνουμε κάτι άλλο. Έτσι, πιο. Οικαστικά κομμάτια. Πρέπει να το πω αυτό. Συγγνώμη. Πρέπει να το πω αυτό. Είναι και η κάμερα εδώ. Λοιπόν, για όσους είδατε το βιντεάκι που είχα κάνει στην PowerTex της Ελλάδος εδώ με τη Μαριάννα Κοντοέ, το είχα πει και εκεί. Αυτό που νιώθω ότι γίνεται με το PowerTex δεν είναι απλά φτιάχνουμε μικρά πραγματάκια, πάμε σε άλλο επίπεδο και είναι κάτι που εγώ προσωπικά θέλω να το μάθω, γιατί είναι εικαστικό, έτσι, είναι πολύ... Είσαι καλλιτέχνης, ρε παιδί μου, μετά, πλάθεις από το μηδέν... Ξεφέρνουμε από το αυτό, αυτό. Ένα και επειδή... κάτι διακοσμητικό, έτσι. Ένα κουτί, κάτι... Πάμε σε πιο μεγάλη έργα. Γίνεσαι καλλιτέχνης, όντως, έτσι. Ναι. Εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω καταφέρει, αλλά θα το παλέψω. Έχει να κάνει με κομμάτια εικαστικά που μπορεί να είναι... από άγαλμα, από οτιδήποτε το οποίο είναι αισθητό, μέχρι και πίνακες ζωγραφικής. Τους πίνακες τους είδα, αλλά θέλω να δω πώς το κάνεις και εσύ. Αλλά σήμερα δεν θα κάνουμε... Για να ξεκινήσουμε να το δείξω εγώ, να το δείξω. Το οποίο υποψιάζομαι, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα μπει πάνω σε αυτό. Αυτό κάπως έτσι και είμαι πολύ περίεργη να δω τι είναι. Δηλαδή, ξεκινάς από το μηδέν και φτιάχνεις κάτι το οποίο μετά είναι έργο τέχνης. Επίσης, πρέπει να πω αυτό, ότι πολλά έργα που είναι φτιαγμένα με PowerTex πηγαίνουν σε εκθέσεις. Πες, Δημήτρη, τι κάνεις τώρα. Πες μας τι κάνεις. Γιατί φοράς πλαστικό. Πλαστικό φοράω, γιατί το πλαστικό είναι το μόνο υλικό πάνω στο οποίο δεν πιάνει το PowerTex. Ακούτε. Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά. Γελοχαρτάρουμε απαλά για να μην γδάρουμε το φελιζό. Παίρνουμε τη μεταλλική βάση, προσαρμόζουμε το χέρι στο σημείο που θέλουμε, ώστε να ανοίξουμε μια οπή πάνω στο φελιζό. Βάζουμε PowerTex πάνω στο καρφί. Αυτή τη στιγμή το PowerTex θα χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα. Τοποθετούμε το χέρι στο σημείο που θέλουμε και ξαναβάζουμε PowerTex στην ένωση του φελιζόλ με το καρφί. Καλύπτουμε το υπόλοιπο καρφί με αλουμινόχαρτο. Περνάμε πάλι PowerTex στο καρφί, στα σημεία τέλος πάντων που θα μπει το αλουμινόχαρτο και βάζουμε το αλουμινόχαρτο πιέζοντάς το πολύ καλά μέχρι να καλύψουμε το χαρτί και να δώσουμε τον όγκο που θέλουμε. Τοποθετούμε PowerTex πάλι στη βάση για να κολλήσει το αλουμινόχαρτο στη μεταλλική επιφάνεια και συνεχίζουμε να προσθέτουμε αλουμινόχαρτο. Πιέζουμε πολύ καλά να μην μας αφήσει κενά
Σταθεροποιούμε τώρα το αλουμινόχαρτο για να μην μας ανοίξει με χαρτοτενία. Τυλίγουμε το αλουμινόχαρτο περιμετρικά και πιέζουμε πολύ καλά για να κολλήσει. Και συνεχίζουμε και βάζουμε Powertex όσα σημεία θέλουμε να κολλήσουμε. Περνάμε τώρα με Powertex όλο το χέρι. Αυτή τη στιγμή το Powertex το χρησιμοποιούμε σαν σκληρυντικό. Όπως είπα, μία από τις πολλές χρήσεις του Powertex. Και σκληρυντικό τώρα και χρώμα. Αφού τελειώσουμε όλο το χέρι, χρησιμοποιούμε το Stone Art. Είναι σκόνη, ουσιαστικά σαν χαρτοπορτός. Βάζουμε μέσα στο Powertex και ανακατεύουμε, όχι πολύ, ώστε να δημιουργήσουμε αναγλυφότητα πάνω στο χέρι. Το δουλεύουμε με το πινέλο και αρχίζουμε και περνάμε όλο το χέρι. Δίνουμε ουσιαστικά τις υφές που θέλουμε πάνω στην επιφάνεια. Βάζουμε πάλι το Stone Art μαζί με Powertex, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε αυτή τη φορά ένα πυλό. Είναι πιο πηχτό. Το δουλεύουμε με το χέρι αρκετή ώρα. Είναι έτοιμο όταν πλέον δεν κολλάει στο χέρι. Δημιουργούμε ένα πυλό πλέον με το Powertex και το Stone Art και τοποθετούμε κάτω στη βάση κομμάτια πυλού, έτσι ώστε να δώσουμε την αίσθηση ότι βγαίνει το χέρι μέσα από τη βάση. Τώρα δημιουργούμε το εφέ πέτρας. Πριν στεγνώσει ουσιαστικά το Powertex, παίρνουμε το Stone Art και αρχίζουμε και το τοποθετούμε πάνω στο χέρι. Είτε με το χέρι μας είτε με πινέλο. Βγάζουμε το περιττό Stone Art. Αυτό που θα περισσέψει δεν το πετάμε, θα το κρατήσουμε για κάποια άλλη χρήση. Για να συνεχίσουμε θα χρησιμοποιήσουμε φυσικό σφουγγάρι, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, οτιδήποτε φυσικό μπορεί να δουλευτεί με το Powertex. Βάζουμε πάλι Powertex στο μπολάκι μας, βουτάμε μέσα το σφουγγάρι, αφού το έχουμε κόψει στις επιθυμητές διαστάσεις και το έχουμε δώσει τη μορφή που θέλουμε, το στίβουμε καλά και κόβουμε σύρμα, κομματάκια σύρμα, τα οποία το τοποθετούμε τώρα στο κάτω μέρος του σφουγγαριού μας, στο σημείο που είναι σκληρό για να μπορέσει να κρατήσει και το σύρμα. Το στρίβουμε για να δέσει και αρχίζουμε και καθένα σφουγγαράκι μαζί με το σύρμα το περνάμε στα ακροδάκτυλα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε την αίσθηση ότι υπάρχει σε κάθε δάχτυλο ένα δέντρο. Συνεχίζουμε με όλα τα σφουγγαράκια, ουσιαστικά 5 σφουγγαράκια, ένα για κάθε δάχτυλο. Δίνουμε και την κλίση που θέλουμε και είμαστε έτοιμοι. Τώρα, πάνω στο σειρματάκι που έχουμε δέσει τα σφουγγάρια, τοποθετούμε πάλι Powertex με το πινέλο μας. Τώρα με χρώμα κυμολίας Minsk, περνάμε κάποια σημεία του σφουγγαριού και συνεχίζουμε με τη μόσχα.
Και τώρα να δώσουμε λίγο φως πάνω στο σουγγάρι, χρησιμοποιούμε πάλι χρώμα κυμολίας λευκοσία. Τώρα με την τεχνική του στεγνού πινέλου ή dry brush, όπως ξέρετε περισσότεροι, βάζουμε χρώμα κυμολίας Κίεβο, καφέ δηλαδή. Τονίζουμε κάποιες αναγλυφότητες. Δεν το περνάμε όλο, κάποια συγκεκριμένα σημεία. Θέλουμε να μείνει από κάτω το εφέ πέτρας. Τώρα δίνουμε πάλι λίγο φως με χρώμα κυμολίας λευκοσία, το κίτρινο. Και λίγο κόκκινο. Δημιουργούμε πλέον διάφορα εφέ. Παίζουμε όπως θέλουμε. Και τώρα αρχίζουμε τα πειράματα. Αλλούσαμε σε νερό το μισκ και αρχίζουμε και ψεκάζουμε κάποια σημεία στο χέρι, τα δάκλια συγκεκριμένη περίπτωση περισσότερο, και θέλουμε να αφήσουμε να τρέξει το χρώμα. Βοηθάμε με το νερό έτσι ώστε να αραιωθεί το χρώμα και να έχουμε καλύτερη ροή προς τα κάτω. Δεν κάνουμε υπερβολές, μας αρέσει κάτι όμως πάντα πρέπει να σταματάμε κάπου. Ψεκάζουμε τώρα με πατίνα κίτρινη. Βάζουμε πάλι λίγο Powertex διάφανο και λίγο Stone Art από πάνω, όπως είπαμε πριν στεγνώσει το Powertex, για να δώσουμε κάτι παραπάνω στο εφέ πέτρας. Δηλαδή να διορθώσουμε όσα σημεία θέλουμε. Αφαιρούμε τη σκόνη, το Stone Art ουσιαστικά, και το έργο μας είναι έτοιμο. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ απλά λίγο μουτζούρωσα λίγο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, δεν έχει στεγνώσει. Οπότε πρέπει να το... Εντάξει. Προσπαθήσω να το πάω γύρω-γύρω. Πω-πω. Ειδικά εδώ... Που έβαλες το χέρι σου εσύ. Εκεί που έβαλα το χέρι εγώ, εκεί που λέρωσα εγώ. Παιδιά... Μπράβο, βρε Δημητρή. Δηλαδή, πραγματικά... Νομίζω κάτι διαφορετικό. Εγώ, εσύ και το δέντρο. Έτσι. Ε. Ωραία. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Το Δημήτρη θα τον έχουμε κοντά μας και για άλλα βιντεάκια, θα δούμε τι άλλο, μπορεί να είναι ζωγραφική, μπορεί να είναι πάλι PowerTex, να είναι κάτι... Συνδυασμός. Σήμερα, να ξέρετε, υποτίθεται μας έδειξε κάτι απλό, λιτό και απέριτο, είπαμε να κάνει κάτι εύκολο, αλλά στο τέλος εξελίχθηκε σε κάτι δύσκολο. Εδώ, αυτό στο χέρι, αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θα το δείτε και σε φωτογραφίες, μετά στο τέλος έχει φωτογραφίες, να ξέρετε. Θα κάτσε να αφήσουμε προσοχή κάτω. Αυτό δηλαδή το αστεγνώσει θα γίνει πέτρα. Ναι. Θα γίνει πέτρα. Θα γίνει πέτρα. Εγώ το πιστεύω. Γιατί ακόμα δεν. Ναι. Γιατί ακόμα δεν. Είναι ακόμα ευαίσθητο. Μετά θα γίνει πέτρα. Χαίρετε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να περάσατε καλά. Ποτέ δεν βγαίνει ακριβώς αυτό που θέλουμε. Φανταζόμαστε κάτι, αλλά στην πορεία βγαίνει κάτι άλλο. Και αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αφήνουμε κάθε φορά, κάθε πινελιά, οτιδήποτε χρησιμοποιούμε να μας πάει εκεί που θέλει αυτό. Καλά, θα τα πούμε την άλλη φορά. Δεν ξέρω αν θα είναι η επόμενη, αν θα είναι η μεθεπόμενη ή η παραμεθεπόμενη, αλλά θα είναι πάντως. Θα υπάρχει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.